Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο Δημήτρης Μπακριτζής, εδώ στο Δημοτικό Γήπεδο Σουφλίου. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι αυτό μεταξύ των ομάδων Εύρος Σουφλίου και Άρδας Καστανιών, το TV Θρακιώτης πάντα σταθερά σας προσφέρει άλλο ένα παιχνίδι. Σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2017, στα πλαίσια της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα της Αλφα Εύρου 2017-18, ο Εύρος Σουφλίου με τις σκούρες μπλε εμφανίσεις, με τις πράσινες ο Άρδας Καστανιών. Οι συνθέσεις των ομάδων: ο Εύρος Σουφλίου κάτω από τα δοκάρια έχει τον Σοφωτάσιο, Μπάμιος, Παπαναστασίου, Πατέλης Κυριάκος, Χιούις, Κουρούδης, Κουτσούλας, Τσιομπανούδης Δημήτρης, Πρεπούδης, Κότσκιος και Λαζίδης είναι οι 11 που ξεκίνησαν για τον Εύρο Σουφλίου. Βλέπουμε τον Πρεπούδη από τα αριστερά εσέντρα. Κουτσούλας, Μπάμιος αλλάζει με τον Κουτσούλα. Να δούμε το σούτ και το 1-0 από τον Θεόδωρο τον Κουτσούλα. Αυτό το σούτ στο πρώτο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Και το 1-1 για τον Άρδα Καστανιών στο 12. Και το πέναλτι για τον Εύρο Σουφλίου. Πολύ ωραία εκτέλεση. Το 2-1 λίγο μετά την ισοφάριση στο 15. Τέλος στο παιχνίδι, έχουμε εδώ στο Δημήτρης Μπακριτζής τον προπονητή του Παναγιώτη των Μελωνών, του Άρδα Καστανιών. Coach, καλή αρχή, πρώτο παιχνίδι, 2-2 εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Σουφλίου. Καλησπέρα σας. Ναι, 2-2, το πρώτο φιλικό για εμάς. Πιστεύω ότι βγάλαμε κάποια συμπεράσματα. Η ομάδα χώρισε στα δύο, να είναι οι σάξεις και οι δύο ενδεκάδες που οποίες χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Υγεία εύχομαι, πάνω απ' όλα στην ομάδα του Σουφλίου και σε όλες τις ομάδες του Εύρου, του τοπικού και, της ΓΑΜΑ Εθνικής και στο Δημπότυχο, με την ευκαιρία να πω καλή επιτυχία για το Δημπότυχο, να πετύχει στόχους της και πάνω απ' όλα υγεία. Είμαι ο εκπρόσωπος του νομού μας, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ολόψυχα ευχόμαστε να τα πάει καλά και να παραμείνει στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία για το Δημπότυχο. Το εύχομαι αυτό, γιατί η περιοχή μας ασφιχτεί πλέον από ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ δύσκολο. Όλα τα παιδιά, και πέρυσι το έλεγα, κοιτάνε τα μαθήματα, τις σπουδές, τη μόρφωση και καλά κάνουν και αφήνουν πίσω γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα. Πηγαίνουμε πολύ καλά. Έχουμε αρκετές συμμετοχές στην προπόνηση. Πηγαίνουμε πολύ καλά. Είμαι ευχαριστημένος. Όπως βλέπουμε, το περσινό είναι κορμός και πρέπει να έχουν μπει κάποια παιδιά καινούργια. 15 άτομα είναι το περσινό ρόστερ, συν 5 προσθήκες που κάναμε τη φετινή χρονιά. Και 2 πιτσιρικάδες μας ήρθαν από τις ακαδημίες. Να σταθώ εδώ, στον Αλέξανδρο Τσάμουρου και τον Σταύρο του Τσιρούδη. Ο ένας έπαιξε, ο άλλος είχε μία ίωση. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον της ομάδας μας και του τοπικού ποδοσφαίρου. Τα εύχομαι και αυτά ό,τι καλύτερο και όλα τα παιδιά που είδα και στο Σουφλί, που μένει πάρα πολύ σε αυτό το μοντέλο και πρέπει όλες οι ομάδες να πιστέψουν στα νέα τα παιδιά. Αυτό είδαμε. Η ομάδα του Εύρου Σουφλίου είχε πολλά παιδιά από την Ακαδημία. Αυτό είναι το ευχάριστο. Μια πρόβλεψη να τελειώνουμε για το νέο φετινό πρωτάθλημα. Πώς βλέπετε την... Νομίζω ότι φέτος δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορή. Βλέπω και τον Εθνικό και τον Δημοκράτη και τον Ορέστη. Πιστεύω ότι αυτές οι τρεις ομάδες θα κοντεροχτυπηθούν για ποιος θα πάρει τελικά, ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα. Αλλά βλέπω όλα τα παιδιά είναι ντέρμπι. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία μπορείς να πεις ότι θα είναι εύκολο παιχνίδι, εύκολο απόγευμα.